Με το χρόνο κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας στην Ολομέλεια της Βουλής να μετρά αντίστροφα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση παίρνουν θέσεις μάχης για την τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία, με την κυβερνητική πλειοψηφία να καταγγέλει κοινή προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας από πολιτικούς συκοφάντες και οικονομικά συμφέροντα, και την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά την παρέτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Βήμα, που έκανε λόγο για μοντάζ στις ενδοεπικοινωνίες του ΟΣΕ το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χυδαία πολιτική εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών. Είναι προφανές ότι ισχυρά οικονομικά συμφέροντα δεν επιθυμούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει την πολιτική ισχύ που του έδωσε ο λαός στις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Όταν βλέπουμε μια σωστή πολιτική ή μια σωστή πρόταση, γιατί να μην συνταχτούμε? Η αξιωματική αντιπολίτευση δηλώνει εξ αρχής ότι σε αυτό το αίτημα το οποίο θα συζητηθεί θα δοθεί ευκαιρία στη Βουλή να ακούσουν τον Πρωθυπουργό, να δούνε ποια είναι η πραγματική τους θέση για αυτό το ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία την οποία έπρεπε να πάρει. Είχαν στα χέρια τους συγκεκριμένους διαλόγους με βάση το οποίο έφτιαχναν το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Αυτό θέλει απάντηση και είναι το ελάχιστο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της αυτούσιο το υλικό, με την αντιπολίτευση να την καταγγέλει για απόπειρα συγκάλυψης. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτά σαφώς και δεν ισχύουν. Από τις 2 Τρίτου του 23, για να πούμε ακριβώς, βγήκε σε πάρα πολλά site, ακόμα και στην κρατική, στο κρατικό κανάλι, ότι όντως δεν ισχύαν ακριβώς συνομιλίες. Και όλες και όλοι έχουμε συμφωνήσει σε αυτό ότι έχουν πάει τα στοιχεία ακέραια προς την ελληνική δικαιοσύνη και είναι καλοδεχούμενη αυτή τη στιγμή η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν τα βγάζουμε από την κούτρα μας. Δεν μυρίζουμε τα νύχια μας. Το γεγονός ότι βγαίνει στην επικαιρότητα μια σειραφή στοιχομηθείας την ημέρα του εγκλήματος των Τεμπών, το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε να εργαλειοποιήσουμε θέλουμε, ούτε τίποτα. Ζητάμε φως. Την πρόταση της πιστείας πάντως ξεκαθάρισαν ότι θα συνυπογράψουν Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, με το ΚΚΕ να την υπερψηφίζει, χωρίς όμως να την συνυπογράφει. Τέρμα στη συγκάλυψη. Να νικήσει το δίκαιο. Η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Η Πλεύση Ελευθερίας στηρίζει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί στην Ολομέλεια είναι αν ο Πρωθυπουργός θα μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Αύριο λοιπόν αναμένεται να κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο Γιάννης Ανιφαντής θα μας εξηγήσει ποια θα είναι η σειρά της διαδικασίας. Λοιπόν, από αύριο το πρωί ξεκινούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρωτοβουλία που πήρε το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώσουν τις 50 υπογραφές, τις 50 ψήφους που απαιτούνται προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας. Ένα θα είναι το κείμενο, κάτω από ένα κείμενο υπογραφές. Ακριβώς. Ένα κείμενο κοινό που από κάτω πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 50 υπογραφές. Τρεις το μεσημέρι. Ανοίγει η Ολομέλεια της Βουλής, είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών όπως ζητείτε, και από εκείνη την ώρα η αντιπολίτευση θα μπορεί να καταθέσει το αίτημα για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Μένει εκεί να δούμε ποιος από την αντιπολίτευση θα αναλάβει το ρόλο προκειμένου να ανέβει στο βήμα και να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Και από εκείνη την ώρα η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δύο δρόμους, είτε να δεχτεί εκείνη την ώρα την πρόταση δυσπιστίας, να διακόψουν οι διαδικασίες, οι διεργασίες μέσα στη Βουλή και μετά από περίπου μία ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση, μια συζήτηση που διαρκεί τρεις ημέρες, είτε έναν εναλλακτικό δρόμο να πάρει έως 48 ώρες και να ξεκινήσει η συζήτηση την Πέμπτη, μετά δηλαδή από δύο ημέρες. Όπως και να έχει, μιλάμε για μια τριήμερη διαδικασία, κορυφώνεται με ονομαστική ψηφοφορία στο τέλος της τρίτης ημέρας, που λαμβάνει φυσικά και χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Όμως, λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε και η οξύτατη επίθεση Κασελάκη κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού και ειδικότερα η αξίωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Ακόμη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Χρήστος Πύρτζης πήραν αποστάσεις, θεωρώντας υπερβολική τη ρητορική του κυρίου Κασελάκη. Κόκκινο χτυπάει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αιχμή το αίτημα του Στέφανου Κασελάκη για παρέτηση του Πρωθυπουργού και διεξαγωγή εκλογών με διεθνείς παρατηρητές, αμφισβητώντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ως υπονομευτή του πολιτεύματος, τον καταγγέλει η κυβέρνηση. Τα πολιτικά επιχειρήματα μπορούν να είναι και πάρα πολύ σκληρά. Όμως, όταν μπαίνουμε σε μια λογική αυτά τα επιχειρήματα να γίνονται χυδαιότητες και ταυτόχρονα 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές όσον αφορά την εκλογική διαδικασία, προσβάλλει τον ίδιο τον ελληνικό λαό και τη βούλησή του. Η πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πάντως κρίθηκε υπερβολική και από στελέχη του κόμματός του, ενώ η ομάδα των Προεδρικών επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις. Ήταν μια
βαριά έτσι υπερβολική τοποθέτηση του κύριου Κασελάκη, του πρόεδρου μας. Αλλά από εκεί και πέρα και αυτά που έχουν γίνει, κύριε Οικονόμου, είναι επίσης βαριά. Σε 57 τουλάχιστον χώρες από αυτές με τις οποίες βρισκόμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχουν παρατηρητές, ή καλή η χώρα παρατηρητές. Αυτό που θέλει να πει ο κύριος Κασελάκης είναι ότι θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε όλους όσους έχουν έρθει αντιμέτωποι ή με νόμους της κυβέρνησης, είτε με προσπάθεια στο να μην επιτραπεί η εμβάθυνσή τους στη διερεύνηση. Ζητάει διεθνείς παρατηρητές, λες και είμαστε εδώ, μία χώρα της Αφρικής που για πρώτη φορά κάνει εκλογές. Συμφωνώ μαζί. Έτσι, συμφωνώ. Και είναι ντροπή του. Και ντροπή, αν νομίζει ότι έχει έρθει ως αποικιοκράτης στη χώρα για να την κυβερνήσει μελλοντικά, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Τριμία κριτική στον κύριο Κασελάκη για το θέμα, ασκεί και το ΠΑΣΟΚ. Δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να ασχοληθεί με τις ακατάληπτες και ανεφάρμοστες προτάσεις του. Αντί να απολογηθεί, δεν κατανοεί ο κ. Κασελάκης ότι δεν είναι όλα σοου. Έχουμε πάρα πολλές δεκαετίες που έχουμε πάψει ως όρημη δημοκρατία να έχουμε ανάγκη διεθνών παρατηρητών. Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει διεθνείς παρατηρητές στις εκλογές μας. Τα περί διεθνών παρατηρητών αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης κατά την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Λοιπόν, ο Κύβος ερήφθη και αύριο να την χαρδαλιά με την άφιξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έρχεται από τον Καναδά, ξεκινά η πολιτική αντιπαράθεση στο Κοινοβούλιο. Ναι, τουλάχιστον αυτό δείχνουν όλα, ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κινήσει άμεσα η διαδικασία αύριο το απόγευμα στη Βουλή με την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και να μην κάνει χρήση του δικαιώματος εκ του κανονισμού της Βουλής για έναρξή της έως 48 ώρες μετά. Από εκεί πέρα είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έχει περάσει, Γιάννη, στην αντεπίθεση, επιμένει στις καταγγελίες της περί οργανωμένης προσπάθειας αποσταθεροποίησης της χώρας από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα σε αγαστή συνεργασία με πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν την πολιτική φθορά της κυβέρνησης και εμπροστοφυλακή, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη χαρακτηριστικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σημειώνουν από το κυβερνητικό επιτελείο ότι όλες οι απαντήσεις θα δοθούν σε αυτό το τριήμερο, σε αυτή την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, όπου θα πέσουν, όπως σχολιάζουν, οριστικά οι μάσκες και θα διαφανεί, θα αποκαλυφθεί ποιος εργαλειοποιεί μια εθνική τραγωδία και ποιος επιθυμεί εν τέλει αντικειμενικά τη διαλεύκανση των αιτιών για αυτή. Είναι φανερό ότι έχει περάσει την αντεπίθεση κυβέρνηση και ότι δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Είναι και εντολή, όπως φαίνεται, του Πρωθυπουργού. Ναι. Αυτό καταδεικνύει και το οξύ ύφος του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι μαθαίνεις τώρα, Ναντίν, πρόκειται να μετατρέψει η κυβέρνηση την συζήτηση της πρότασης μομφής δυσπιστίας σε συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης? Όλες οι πληροφορίες μέχρι τώρα, Γιάννη, κατατείνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Αφενός, μεν, όπως σχολίαζε η κυβερνητική πηγή στον Sky, γιατί για την κυβέρνηση δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης ή απώλειας της εμπιστοσύνης της από τον ελληνικό λαό. Αφετέρου, γιατί η καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας παραδοσιακά έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση που λειτουργεί και συσπηρωτικά. Να πούμε κλείνοντας, Γιάννη, ότι παρότι ο Πρωθυπουργός μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί επισήμως στις τελευταίες εξελίξεις και σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, μία αναφορά του χθες το βράδυ σε ομονογενειακή εκδήλωση στο Μόντρεαλ για τις απειλές της δημοκρατίας, στις οποίες ενέταξε τον διχαστικό πολιτικό λόγο, είχε εκλειφθεί από αρκετούς ως ένας έμεσος σχολιασμός των τελευταίων εξελίξεων. Για να την παρακολουθήσουμε την φράση αυτή, για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. We also spoke about the threats to our democracy, about the fact that the political discourse today can become so divisive, so corrosive, that we have difficulties acknowledging the other opinion, reaching across the aisle, forming consensus, everything that is so fundamental in order for our vibrant democracy to continue to function properly. Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση και πώς θα συντονιστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συνυπογράψουν, Δέσποινα Βλεπάκη, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που φέρνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ξεκινάμε από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ναι στην πρόταση δυσπιστίας. Αυτό που επιθυμούμε από την Κουμουντούρου είναι να υπάρξει μια κάποια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει συνδιαμόρφωση του τελικού κειμένου. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχει υπάρξει επικοινωνία στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΣΟΚ για διαδικαστικά όμως ζητήματα. Παρά τον ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, τα τεχνικά ζητήματα, τα περί των υπογραφών, δεν έχουν λήξει ακόμα, Γιάννη. Τώρα, αυτό θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέλει και το ΠΑΣΟΚ, που είχε ούτως ή άλλως την πρωτοβουλία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει και ένας διαγωνισμός μεταξύ των δύο κομμάτων. Να σου πω ότι μαθαίνουμε από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει την πρωτοβουλία, ότι θα κοινοποιήσει το κείμενό του και καλεί τα άλλα κόμματα να το υπογράψουν. Εκτιμούν όμως ότι θα βρεθεί κοινός τόπος, γιατί τα αιτήματα είναι κοινά και επιθυμούν από το ΠΑΣΟΚ να το καταθέσουν αύριο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.